σας υποδεχόμαστε στην Αθήνα αυτή τη φορά με την ευκαιρία μιας πολύ σημαντικής συνόδου, της Ευρωαραβικής Συνόδου, στην οποία νομίζω ότι έχουμε να συνεισφέρουμε σημαντικά, καθότι είναι γνωστές οι παραδοσιακές στενές σχέσεις του ελληνισμού με τον αραβικό κόσμο, της Ελλάδος και της Κύπρου, και σε αυτές τις στιγμές, τις κρίσιμες, μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο, πρώτον για την ευρέωστη σταθερότητα στην περιοχή, δεύτερον για την οικονομική συνανάπτυξη, σε μια περίοδο που φαίνεται πως ξεπερνάμε την μακρόχρονη, όπως αποδείχθηκε, η οικονομική κρίση. Τότε εσείς βγήκατε, τώρα βγαίνουμε κι εμείς σιγά-σιγά και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βέβαια πάντοτε οι συναντήσεις μας έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθότι νομίζω ότι καταφέραμε όλο αυτό το διάστημα να έχουμε μια εθνική γραμμή ουσιαστική που βρίσκει την υποστήριξη στην Ελλάδα τουλάχιστον όλων των πολιτικών δυνάμεων για την διεκδίκηση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό, που όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή η λύση βεβαίως προϋποθέτει και την συμφωνία της άλλης πλευράς. Δεν κατέστη δυνατόν να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Η επιδίωξη δεν ήταν κοινή για τη δίκαιη και τη βιώσιμη λύση, αλλά εμείς δεν πρέπει να χάνουμε την ελπίδα και τον προσανατολισμό μας και πιστεύω ότι θα πρέπει να συντονίσουμε τα βήματά μας για την επανέναρξη του διαλόγου που θα μας οδηγήσει σε αυτή την πολυπόθητη λύση. Κύριε Πρωθυπουργέ της Ελλάδας, αγαπητέ μου Αλέξη, θέλω θερμά να σε ευχαριστήσω πριν και πάνω απ' όλα για την πρόσκληση να συμμετάσχω σε μια τέτοια σημαντική σύνοδο που αφορά τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον αραβικό κόσμο, κάτι που από κοινού επεξεργαζόμαστε μέσα από τριμερείς, πολυμερείς συνόδους και συνεργασίες με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, κατά κύριο λόγο με τα αραβικά κράτη, χωρίς να αποκλείουμε ποτέ οποιονδήποτε, και όχι μόνο με τα αραβικά κράτη, αλλά και με το Ισραήλ. Μια σημαντική σύνοδος που έχει σημασία για την Ελλάδα, η οποία, όπως πολύ ορθά ελέγχθη, μέσα από την αποφασιστικότητα και τα μέτρα που πήρατε, οδηγείται προς τη σωστή πορεία. Αυτό που κάνει ιδιαίτερη τη συνάντηση μας σήμερα είναι και η επικείμενη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου και θα μας δοθεί ευκαιρία κατά αυτόν τον τρόπο να συζητήσουμε πώς μπορεί μέσα από την κοινή μας συνεργασία και την προσπάθεια μας, για την ειλικρινή προσπάθεια μας για εξέβρεση μιας λύσης αποδεκτής από όλο τον κυπριακό λαό, αλλά και μη παραγνωρίζοντας ποτέ τις έγνοιες και τις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων, να δούμε πώς μπορεί συντονισμένα να ενεργήσουμε έτσι ώστε μετά τις προεδρικές εκλογές, όποιος ή αν είναι αυτός που θα εκλεγεί, να ενεργήσει σύμφωνα με τα όσα μέχρι σήμερα από κοινού έχουμε επιτύχει, είτε αυτά αναφέρονται σε θέσεις του Γενικού Γραμματέα, είτε σε θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να επιτύχουμε πραγματικά μια λύση που να γίνεται αποδεκτή από τη μια, αλλά το πιο σημαντικό να δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας λειτουργικής, βιώσιμης λύσης, μιας λύσης η οποία να εδραιώνει πραγματικά ένα ευρωπαϊκό κράτος απόλυτα ομαλό, μακριά από εξαρτήσεις, μακριά από εγγυήσεις, μακριά από επεμβατικά δικαιώματα ή στρατούς. Πιστεύω ότι εάν και η άλλη πλευρά, και είμαι βέβαιος ότι προς αυτό θα εργαστείτε κατά την επικείμενη επίσκεψη, θα μας δώσει την ευκαιρία μετά τις εκλογές επιτέλους να μπούμε σε ένα διάλογο που θα δημιουργεί αυτές τις προϋποθέσεις, δηλαδή τις δημιουργίες ενός κράτους απόλυτα αναρμενισμένου με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Και πάλι ευχαριστώ και για την πρόσκληση και για την απόλυτα στενή και αγαστή συνεργασία που μέχρι σήμερα έχουμε σε όλα ανεξαίρετα τα θέματα. Ναι.